τις εσωτερικές υποθέσεις πάλι. Μου ζητάνε το DVD με την τελευταία ανάκριση του Καρά, αλλά δεν υπάρχει. Προφανώς κάποιος το έκλεψε. Στο ξενοδοχείο ήταν τρεις άνθρωποι. Οι δύο πέθαναν. Και ο τρίτος πρέπει να είναι ο σύνδεσμος του Καρά. Αν τον έβλεπες, θα τον αναγνώριζες. Γιώργο καταχωρίζει. Παχύ. Την αγαπάς τη Μάρθα. Ωραία. Άρα πρέπει να κερδίσεις χρόνο, τώρα που είναι νωρίς, μέχρι να τις περάσει. Το αποφάσισες τελικά, ε. Γυρίζεις σπίτι. Θωμά, ξέρεις κάτι για τη ληστεία? Εγώ. Τι να ξέρω εγώ. Ξέρω τι έγινε και αυτά που μου πεις εσύ. Είπα, ξέρεις κάτι για τη ληστεία? Εντάξει, εμείς την κάναμε. Γύρνα σπίτι. Τουλάχιστον γύρνα σπίτι. Πού πας? Πήρα να πάω να τσιμπήσω κάτι στην κουζίνα. Ο γιατρός είπε να μην κουράζεσαι. Και εξάλλου δεν μου είναι κόπος να σου φέρω ένα γιαουρτάκι. Γιαουρτάκι? Τι γιαουρτάκι, δεν είμαστε καλά. Κάτσε κάτω. Κάτω. Εξαρθρώθηκε χθες στο Παγκράτη σπήρα διακίνησης ναρκωτικών και λαθρεμπορίου όπλων. Παπά! Ο υπαστυνόμος Καραδήμας Δημήτριος. Παπά, έλα γρήγορα! Της... Αυτός ήταν, αυτός εκεί! Ο αστυνομικός του ψάχνουμε! Μπαμπά! Ναι, παιδί μου. Ο γιατρός σου είπε να προσέχεις τι τρως. Προσέχω. Πού πας? Πάω στη δουλειά. Θέλω να δω τι γίνεται με αυτόν τον τύπο στο ξενοδοχείο. Περίμενε λίγο ακόμα. Τι, παιδάκι μου, συμβαίνει τίποτα? Τηλεφώνησα στη μαμά. Τη είπα για το έμφραγμα. Έπρεπε να το ξέρει. Ποιο έμφραγμα, ρε παιδάκι μου? Μια ενοχλησούλα ήταν όλη και όλη. Μπορείς να περιμένεις λίγο ακόμα? Έπρεπε να έχει έρθει μέχρι τώρα. Καλά, μωρό μου, καλά. Πώς είσαι, τι έγινε, τι είπαν οι γιατροί? Και εντάξει, θα ζήσω. Του έδωσαν ένα σωρό χάπια, οδηγίες. Βέβαια. Κοντζά με έφραγμα ήταν. Δεν ήταν έφραγμα, ρε παιδιά. Μια ψηλό ενοχλησούλα ήταν όλη και όλη. Έλα. Μη στέκεις όρθιος. Πάμε να καθίσεις, να μου τα πεις όλα, ναι. Πάνω, σφέρω τα χάπια σου. Εντάξει. Όταν με πήρε η ζωή τηλέφωνο, κόντεψα να τρελαθώ. Να τρελαθώ. Απ' την αγωνία μου κόντεψα να δω κολυμπώντας. Δεν έπρεπε να σου το πει. Για μια ψιλοενοχλησούλα τώρα. Για χαζή με έχεις. Ε. Ψιλοενοχλησούλα. Εγώ ξέρω ότι... για να έχει κάποιος το τηλέφωνο του εκάβει στο κινητό του. Συμβαίνει για πρώτη φορά. Γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα? Είχα πάει για να υπογράψω για το διαζύγιο. Κοιτάξτε, θα γίνεις καλά. Και για το διαζύγιο βλέπουμε. Νόμιζα ότι θα σε χάσω. Εντάξει, βρε αγάπη, μην κάνεις έτσι, σε παρακαλώ. Αυτό ήταν, τέλειωσε. Ας το ξεχάσουμε. Τα χαπάκια σου. Τα πήρα, μωρό μου, προηγουμένως. Και αυτό και το άλλο. Καλά. Εγώ πάω σχολείο. Άντε, αγαπούλα μου, γεια. Και εγώ πάω στη δουλειά.
Εσύ δεν έχεις να πας πουθενά. Θα καθίσεις εδώ να ξεκουραστείς. Ναι, Μανούλα μου. Καλά είμαι. Όχι. Μη στείλεις μουσακά. Είχαμε κάτι καταγγελίες την περασμένη εβδομάδα για χαλασμένες μελιτζάνες και λέω να απέχουμε. Πρέπει όμως να σ' αφήσω τώρα. Είμαι στην υπηρεσία. Με καλή το καθήκον. Άντε, φιλιά στον μπαμπά. Άντε, γεια. Τι έγινε, τους το είπες? Ποιο? Τι πιο βρε, μελέτη μου, το τι είμαι έγκυος, τους το είπες? Όχι ακόμα. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται από το τηλέφωνο. Καλύτερα να τους το πούμε μαζί, όταν θα πάμε στο χωριό που θα σε γνωρίσουν κιόλας. Να γίνει διαζώσεις. Ζωντανά εννοώ, σε απευθεία σύνδεση. Ωραία. Και πότε θα πάμε στο χωριό? Σύντομα, αγάπη μου, σύντομα. Άσε που τώρα είμαστε πολύ απασχολημένοι με το γάμο και με όλα αυτά. Αλήθεια, με τον νηφικό σου τι έγινε? Με τον νηφικό μου έγινε ότι θα φορέσω τον νηφικό της αδερφής μου. Στο χωριό σου πότε θα πάμε? Και αδερφή σου? Α, παντρευτεί και η αδερφή σου, έγκυος? Όχι καλέ. Η αδερφή μου είναι πολύ παραδοσιακή γι' αυτά. Απλώς έχει φαρδιά λεκάνη και το ρέτσι που έχω φουσκώσει με την εγκυμοσύνη θα μου κάνει μια χαρά το φόρεμα. Αλλά στο χωριό σου δεν μου είπες πότε θα πάμε. Ποια φούσκωμα, ρε Ρίτα. Εσένα κοιλιά σου τι που φαίνεται. Σίγουρα είσαι έγκυος ή μας δουλεύεις όλους? Βέβαια. Και αδυνατούλα και μικρή κυλίτσα. Περίεργο, Πολύ περίεργο. Μελέτη, εμείς την κουβέντα δεν την τελειώσαμε, έτσι. Τα πάτε καλά με την εγκυμοσύνη της Ρίτας, έτσι. Θέλω να πω όλο αυτό το ζεις, Είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτό. Δόξα τω Θεώ, έχει πολύ εύκολη εγκυμοσύνη. Ούτε λιγούρες, ούτε αιμετούς, ούτε ζαλάδες και κυρίως ούτε ξαφνικές αλλαγές στη διάθεση. Επιμένω εγώ. Περίεργο. Πολύ περίεργο. Τι είναι περίεργο? Να, αυτό τώρα με τον νηφικό της αδερφής της, ότι δεν έχει λιγούρες, εμετούς, ότι έχει μικρή κοιλιά. Τώρα, δεν θέλω να το πω ότι παριστάνει την έγκυο, δεν θέλω, αλλά είναι περίεργο, δεν είναι? Είναι περίεργο. Τι είναι εις παριστάνει? Και γιατί να την παριστάνει? Δεν μου λες να πω. Εσύ παριστάνεις το μαλάκα ή είσαι? Γιατί είναι μια γυναίκα να παριστάνει την έγκυο? Για το λόγο που το κάνει απαρχής του κόσμου. Για να τη λήξει τον άντρα. Για να τον κάνει να την παντρευτεί. Για να αφήνετε αυτές τις αηδίες με τα τυλίγματα και τα τέτοια. Σιγά μην ήθελε να τη λήξει έναν απλό δόκιμο. Φιλαραγώ, μια γυναίκα που έχει 30 χρόνια να δει επίσημο γκόμενο, μη σου πω να δει χαρά στα σκέλια της. Δεν τον αφήσει να φύγει έτσι. Γιατί θα χρειαστεί άλλα 30 για να τον ξαναβρει. Και τότε θα είναι σε κανένα ίδρυμα. Είσαι κανένα φέρετρο όπως εσέ. Για ακούτε τι θα σας πω. Έχετε χάρη που είμαι φιλήσυχος και πασιφιστής. Γι' αυτό δεν σας λέω να πάμε έξω να εξηγηθούμε σαν άντρες. Φτυχώς, ρε Μπομπ. Φτυχώς, γιατί θα μου χάλαγες και τη χωρίστρα. Σας απαγορεύω να αμφισβητείτε την τιμιότητα και τις αγαθές προθέσεις της αραβόνιας δικιάς μου. Η Ρίτα είναι έγκυος και δεν χωράει συζήτηση. Και την άφησα εγώ ο ίδιος με τα ίδια μου τα. Τα ή την? Εσύ, πασιφιστής, τι είναι? Κάτι πολύ κακό.
για να με σκοτώσουν. Τι είναι αυτό? Σε ένα σφάκελο με τα ονόματα όλων των εμπλεκόμενων. Δεν είπες ότι θα πρέπει να φύγει καζί. Και αυτόν της υπόθεσης Γαλινού. Προκόπη, τι είναι αυτό? Τι θυμάσαι την υπόθεση Γαλινού? Μια απειλή του Κάρα σε μια ανάκριση. Ήμουν μόνος και μπόρεσα να κλέψω το βίντεο. Και γιατί μου το πες νωρίτερα? Και τι να σου λέω? Το ξέρει ο πατέρας μου? Το ξέρει κανένας άλλος? Όχι. Το ξέρω ότι αυτή η υπόθεση θα έρχονταν στην επιφάνεια αργά ή γρήγορα. Στο είχα πει, το θυμάσαι? Πριν 10 χρόνια. Και τώρα τι θα κάνουμε? Θα πάμε όλοι φυλακή? Όχι, αγάπη μου. Εσύ δεν θα πας στη φυλακή. Εγώ ξέρω τι πρέπει να κάνω. Εσύ να ασχοληθείς με τα δικά σου. Είχες όλα αυτά στο μυαλό σου. Κι εγώ σου σύνταχνα να γράψω το θεασύγιο. Πρέπει να πάω στο γραφείο. Μόνο πάνω από το πτώμα μου. Πρέπει να βρω και άλλα στοιχεία. Αύριο. Μεθαύριο. Πήρα τον πατέρα μου και είναι okay. Σήμερα θα μείνεις εδώ. Ε? Λοιπόν, εγώ πρέπει να πάω στο μαγαζί. Λείπει η Λίτσα και κάποιος πρέπει να είναι εκεί. Εσύ θα καθίσεις εδώ και θα κοιμηθείς. Εντάξει? Και άμα δεν έχει κόσμο θα το κλείσω και θα έρθω. Ναι, αγάπη μου. Σ' όρισες, αδερφέ! Χέσε με τώρα, χέσε με. Δηλαδή, συγγνώμη, είσαι 4 μηνών έγκυος και η πεθερά σου δεν ξέρει τίποτα. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Σε λίγο η γυναίκα θα γίνει γιαγιά και δεν ξέρει τίποτα. Ο Θεός φυλάξει. Γιατί? Ξέρω κι εγώ, ρε Όλγα. Και ο Μελέτης συμπεριφέρεται πάρα πολύ περίεργα. Τα βράδια δεν κοιμάται. Τα πρωινά ξυπνάει και κάνει μετούς. Ούτε να ήταν αυτός έγκυος. Καλά, για σεξ ούτε να το συζητάμε. Νομίζω ότι θα με φαντάζεται στην εκκλησία νύφη και θα του γυρνάνε τάντερα. Και γιατί δεν επισπεύδεται το γάμο? Και πείτε μετά στην πεθερά σου ότι το παιδί ήταν εφταμινητικό. Να επισπεύσουμε το γάμο, ναι, καλά. Εκεί τις προάλλες ο Μελέτης την τούρτα πήγε να διαλέξει και είχε ταχυκαρδία όλο το βράδυ. Ξέρεις τι νομίζω? Ότι αυτό με την τούρτα και την ταχυκαρδία είναι ζάχαρο, ε. Νομίζω ότι τον έχει πιάσει άγχος με τις ευθύνες, με την πατρότητα, την οικογένεια και όλα αυτά. Έχει αγχωθεί με το γάμο και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και τι θα κάνω? Θα τρέχω για όλα μόνη μου? Για αρχή, θα πρέπει να μην δίνεις τόση σημασία στην εγκυμοσύνη. Πώς να μην δίνω σημασία, αφού είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μας έχει συμβεί? Ναι, βρε πουλάκι μου, αλλά αυτός ο καημένος ο Μελέτης, μετά την ιστορία με την κλειστοφοβία, έχουν πάθει τα νεύρα του. Μόνο και η ιδέα του εμβρίου μέσα στην κοιλιά σου του δημιουργεί ασφυξία. Μπορεί να λαλήσει τα καλά καθούμενα. Λοιπόν, θα συμπεριφέρεσαι σαν να μην είσαι έγκυος. Ούτε φορμάκια, ούτε μπιμπερό, τίποτα, τίποτα. Και αν χρειαστεί να πας στο γιατρό, θα έρθω εγώ μαζί σου. Παπά! Πού πας? Πάω μια βολτίσα, να ξεσκάσω λίγο. Πιάστηκε ο κόλλος μου εδώ μέσα. Ναι, αλλά ο γιατρός είπε να ξεκουράσεις. Ξεκουράστηκα, φτάνει, δεν είναι για χόρταση. Και η μαμά είπε να κάτσεις εδώ. Η μαμά, ο παπάς, ο παππούς, όλοι, φτάνει πια, θέλω να πάω βόλτα. Στο κάτω-κάτω εγώ είμαι ο παπάς, εσύ το παιδί, όχι το αντίστροφο. Τι γίνεται? Για πού ετοιμάζεσαι? Ο παπάς θέλει να πάει μια βόλτα. Και δεν μου δίνει το χαρτζιλίκ μου. Παιδιά, μπάφιασα, είπαμε. Δεν έχεις να πας πουθενά. Τα είπαμε αυτά. Αφού νιώθω τέλεια. Παπά, μην είσαι ξεροκέφαλος. Θα σου κάνω ένα χυμό να πιεις, που κάνει και καλό. Έλεος, όχι άλλο χυμό. Έχω πιει 200 λίτρα από το πρωί. Στο τέλος θα κατουράω φρούτο ποτό. Ωραία, θα σου φτιάξω φίδα. Ένα κάτσε. Τι λέει? Συμπτώματα ενθράγματος. Τσίμπημα στο αριστερό χέρι που εξελίσσεται σε αίσθημα δύσπνοια.
Και ακολουθούν βίαιοι σπασμοί. Δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω. Πώς μπορεί να είσαι τόσο παλιάνθρωπος. Μαμά, τι συμβαίνει. Τα κανόνισες όλα, ε. Έμαθες τα συμπτώματα, τι πρέπει να κάνεις, τα πάντα. Μήπως έκανες και πρόβες. Τι λες, Ρόλγα. Πήγα και έψαξα μετά την εγκυκλοπαίδεια για να δω τα συμπτώματα ακριβώς. Να ξέρω αν έπαθα έμφραγμα ή το είπαν έτσι για να με ηρεμήσουν. Έμφραγμα σου είπαν, σου μοιάζει για ηρεμιστικό. Και το νοσοκομείακο. Ποιος σου κανόνισε το νοσοκομείακο και τους γιατρούς. Τόσο βλαμμένος ο Θωμάς. Ε. Ε, βέβαια. Ποιος άλλος. Έστησες ολόκληρο έμφραγμα. Ντροπή σου! Όλγα, σε παρακαλώ, όχι μπροστά στο παιδί. Μπροστά στο παιδί! Για να μάθει τι καραγκιόζει και τι εγωιστή πατέρα έχει! Τι ηλίθεια που είμαι! Τι ηλίθεια! Η ηλίθεια που νόμιζα ότι πεθαίνεις! Και εσύ με κορόιδευες. Με κορόιδευες γιατί δεν ήθελες να πας να υπογράψεις τα χαρτιά του διαζυγίου. Λυπάμαι, Όλγα. Απελπίστηκα, δεν ήξερα τι να κάνω. Εγώ όμως ξέρω. Θα πάρω τώρα τη δικηγόρο τηλέφωνο για να πας ξανά να υπογράψεις τα χαρτιά. Τελειώσαμε! Οριστικά! Χωρίζεται. Ζωήτσα μου, παιδί μου, φύγε σε παρακαλώ από εδώ τώρα. Ζωή! Ζωή! Ρίτα μου, εδώ συγκέντρωσα όλες τις προσφορές που πήραμε από τα κέντρα για τη δεξίωση του γάμου μας. Αν θες μπορούμε και να κάτσουμε και να τη συγκρίνουμε. Έχει αγωθεί με το γάμο και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μελέτη μου, ξέρεις, σκεφτόμουν. Νομίζω ότι με αυτό το γάμο δυσκολεύουμε τους εαυτούς μας. Δυσκολεύουμε τους εαυτούς μας. Ναι. Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είμαστε και τίποτα celebrities να το ψηρίζουμε τόσο. Νομίζω ότι το ιδανικό θα ήταν να κάναμε ένα γάμο σε στενό κύκλο. Μα αγάπη μου, οι δικοί σου καλεσμένοι από το χωριό είναι μόνο καμιά διακοσαριά. Άσε που εγώ δεν μπορώ ούτε τους στενούς χώρους ούτε τους στενούς κύκλους. Εντάξει, βρε Μελέτη μου, αν πρέπει να κάνω μία επιλογή στους καλεσμένους, θα την κάνω. Θα ήθελα να είμαστε εγώ, εσύ, οι γονείς μας και μερικοί στενοί φίλοι. Τι λες? Πρόσεξε, είπες πάλι τη λέξη στενός. Και μάλιστα θα ήθελα νομίζω να επισπεύσουμε κιόλας το γάμο. Να τον κάνουμε, να τελειώνουμε, να μας φεύγει και το άγχος δηλαδή. Ώστε θες να επισπεύσουμε το γάμο, ε. Mm-hmm. Και λέω μάλιστα αύριο να πάω στο Δημαρχείο να μας δώσουν και μια ώρα. Το συντομότερο δυνατόν. Αύριο τι αύριο, πώς αύριο. Αύριο δεν έχεις ραντεβού με τον γυναικολόγο. Για αρχή θα πρέπει να μην δίνεις τόση σημασία στην εγκυμοσύνη. Ραντεβού με τον γυναικολόγο, ναι, σωστά. Μα πού το έχω το μυαλό μου. Εντάξει, μωρέ, τόσες δουλειές έχουμε αύριο. Κάποια στιγμή θα περάσω και από εκεί. Τι θα πει, θα περάσει κάποια στιγμή. Όχι. Εσύ αύριο θα πας στο γυναικολόγο, είναι πολύ σημαντικό. Και θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Εσύ, έλεος βρε αγάπη μου. Εσύ με νοσοκομεία, γιατρούς, ρόμπες, φρικάρεις. Δεν υπάρχει λόγος. Εσύ από σήμερα ξέρεις τι θα κάνεις. Θέλω να φαντάζεσαι πως εγώ δεν είμαι έγκυος. Να κάνεις σαν να μην είμαι έγκυος. Αυτό θα κάνουμε, ναι. Θα το φάτε εδώ ή να το τυλίξουμε. Φτάνει πια με αυτά τα τελείγματα, εντάξει. Η Ρίτα είναι εντελώς έγκυος, το καταλαβες. Ποια Ρίτα, ρε. Η Ρίτα το ανακόντα. Δεν μην κοιτάς την Μπομπορίκο. Μία ερώτηση θα σου κάνω. Έχεις πάει ποτέ μαζί της στο γυναικολόγο? Όχι, ποτέ. Αλλά φταίω εγώ, γιατί απεχθάνομαι τα νοσοκομεία, τους χειρουργούς και γενικά όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Μιλάμε, είναι σίγουρο. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Μιλάμε στο στοίχημα, θα το είχαν κάνει φραγή. Αλλά αν το θέλουμε πιο επιστημονικό το θέμα, μπορούμε. Θέλουμε λίγα τσισάκια και ένα τεστ εγκυμοσύνης. Klein Mind. Εδώ είσαι εσύ. Ναι, βαρέθηκα στο σπίτι και είπα να περάσω μια βόλτα. Σε καταλαβαίνω, δίκιο έχεις. Και εγώ δεν μπορώ καθόλου την κλεισούρα. Μην καθίσεις όμως πολύ. Και να προσέχεις. Θα προσέχω.
Α, μάλιστα, καλά που το θυμήθηκα. Αύριο λέμε να μαζευτούμε για μια φωτογράφηση. Ξέρεις, για να, πώς θα το πω έτσι, να συσφίξουμε τις σχέσεις μας, δηλαδή, εκτός από συνεργάτες. Να είμαστε και φίλοι, αδερφέ. Εντάξει. Κύριε Μπισκένογλου, συγγνώμη. Πήρε η γυναίκα σας τηλέφωνο και είπε να πάτε αμέσως στο σπίτι. Είναι επίγον. Εμένα πάντως αυτό το σχέδιο μου φαίνεται και χαζό και επικίνδυνο. Η Ρίτα στο τέλος πάντα με κατσαδιάζει όταν έτσι λέω την αλήθεια. Τι επικίνδυνο και μαλακίες μου λες, ρε φίλε. Δώσε μας εκεί πέρα τώρα. Μίλα στη Ρίτα για ξεκάρφωμα και τελειώσαμε. Θα βουτήξουμε μετά εμείς το τεστάκι και τσακ, μπαμ. Είναι ένα λογικό και αποτελεσματικό σχέδιο. Άντε. Δεν ξέρω. Όλα αυτά με την ανάλυση δεν. Άντε πάλι ο Κανονομέντες. Ναι, ρε, πάλι ο ποτέτιο. Να παραδοθεί σε 10 λεπτά, παρακαλώ. Τι είναι αυτό? Για την ανάλυση. Πάλι ανάλυση, ρε παιδιά. Πριν από 6 εβδομάδες κάναμε ανάλυση. Ναι, έχεις δίκιο, αλλά έληξε. Έληξε. Τι έληξε? Έληξε. Η ημερομηνία λήξεως. Του τέτοιου που όταν έφτασε στο εργαστήριο ήταν σε κακό χάλι. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το αφήσανε και στον ήλιο. Και μετά σου λέει ποιος φταίει. Καλά λέει ο κύριος διοικητής και τους λέει ζώα όλους. Γιατί ξέρεις τι συμβαίνει όταν αφήνεις τα ούρα στον ήλιο, ε? Εξατμίζονται. Ναι, μπράβο. Αυτό ακριβώς. Εξατμίζονται. Φου! Ειδικά στο δικό σου δεν είχε μείνει ούτε γουλιά. Ούτε σταγόνα ήθελα. Μελέτη μου, τι έχεις πάθει? Έχεις ιδρώσει, δεν είσαι καλά. Τι έγινε? Όχι. Καλά είμαι. Απλώς ζεστάθηκα κάπως. Δεν θα το κάνεις τώρα? Τι τώρα, βρε Μελέτη? Αυτά τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται όταν είσαι νηστικός. Νηστικός? Νηστικός, ναι, αλλά όχι τα συγκεκριμένα. Αυτά δεν είναι σαν τα άλλα. Γιατί αυτά είναι για τον έλεγχο. Αντιτόπινγκ κοντρόλ C3PO. Για όνομα του Θεού, στους Ολυμπιακούς θα πάμε? Ναι, δεν τα μάθεις. Μας καλέσανε στην Ολυμπιάδα των Αστυνομικών. Πού να στα λέω. Πήγαινε εσύ μέσα και θα στα πω εγώ. Λέει ότι άμα δεν δώσεις δείγμα, βγαίνεις δοπαρισμένος και μένεις εκτός συλλήψεων για 2 ολόκληρα χρόνια. Για 2 χρόνια. Πάω. Γι' αυτό σου λέω. Πήγαινε εσύ και μετά θα έρθω εγώ να το περισυνελέψω. Μου είπες ότι με πήρες τηλέφωνο και με ζήτησες ότι είναι επίγον. Συμβαίνει κάτι? Ευχαριστώ που με κοροϊδέψατε. Μου ανοίξατε τα μάτια. Ο καθένας σας διάλεξε το δρόμο του χωρίς να με υπολογίσετε. Οπότε μην περιμένετε να διαλέξω έναν από τους δυο σας. Τώρα μπορείτε πια να το τελειώσετε, γιατί εγώ δεν θα είμαι πια στο σπίτι. Δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω πού μπορεί να πήγε. Προκόπη, φοβάμαι. Πήρες τηλέφωνο στο σχολείο? Δεν πήγε σήμερα. Δεν ξέρει κανένας τίποτα τη δάσκαλή της. Ούτε οι φίλες της. Τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω, Λουκά, δεν ξέρω. Μάλλον θα είναι με τον Λουκά. Λουκά! Έλα, με φώναξες. Ναι. Το πρωί μαλώσαμε την Όλγα μπροστά στη ζωή και εξαφανίστηκε. Πώς ξέρεις που πήγε? Όχι, αλλά φαντάζομαι που μπορεί να είναι. Πάμε. Περιμένετε. Θα έρθω κι εγώ μαζί. Άντε ρε, Μπομπ. Άντε ρε, μας τώρα ανοιχτώσαμε. Θες να μας δει κανένα μάτι να έχουμε κι άλλα? Έκανα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Δεν ήταν αυτό που λέμε υπό τον έλεγχό μου η διαδικασία, εντάξει? Πιάστε τα ούρα και αφήστε τη βαβούρα. Σωστά. Πού να τα αφήσω αυτό? Κάπου προσεκτικά, να μην καταλάβουν όταν φύγουμε από το μέσα ότι μπήκε κάποιος, εντάξει? Λέμε τώρα. Καταχράζομαι τον εξοπλισμό της αστυνομίας και κλέβω και τα ούρα της αραβωνιαστικιάς μου. Τι ζωή σύντροφος είμαι εγώ? Σύντροφος ο νοσηλέκτης. Και τις εμφύσισα και ψεύτικο Ολυμπιακό ιδεώδες. Ράψτε όμως, Μπορίκο, γιατί εκτός από Ολυμπιακό ιδεώδες εφησάς και πολλές μαλακίες. Πιάστε το τεστάκι, ρε. Ναι, μισό να διαβάσω τις οδηγίες. Ποιες οδηγίες, ρε Ηλίθι? Αυτές είναι σαν το καφέ με το κουλουράκι. Δηλαδή το πιάνεις, το βουτάς και περιμένεις να παπαριάσει. Δεν το τρως? Όχι, δεν το τρως. Τι είναι αυτό, ρε Σουάπ? Οξύ, οξύ. Μπορίκο, όταν έλεγα βούτυγμα δεν εννοούσα κάτι τέτοιο.
Εντάξει, οκ, Κλάιν. Την πατήσαμε, δεν λέω. Αλλά δεν θα κάτσουμε να πεθάνουμε κιόλας. Υπάρχει κι άλλος τρόπος να μάθουμε αν είναι έγκυος ή ρητά. Ποιος άλλος τρόπος? Πού τον είδες τον άλλο τρόπο? Γιατί εγώ στο λέω, δεν πρόκειται να ξανακλέψω σωματικά υγρά από την καλή μου, συνεννοηθήκαμε. Εντάξει, ρε φίλε, σιγά, τόσο την εφιδατώσουμε κιόλας. Λοιπόν, δώστε βάση. Θα συμβουλευτούμε γυναικολόγο. Θα κλέψουμε τον ιατρικό της φάκελο και έτσι θα μάθουμε αν υπάρχει μπομπορικάκι ή όχι. Γαμώ. Γαμώ. Γαμώ το. Άσε. Πάω εγώ. Σ' αυτήν ανταποκρίνεται καλύτερα από ό,τι σε μένα. Μας κατατρόμαξες όλους. Έλα, αγάπη μου. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το σημερινό μας θέμα. Οι κακές σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. Είναι οι γονείς υπεύθυνοι? Θέλω να καταλάβεις ότι όλα αυτά το κάναμε για να μην υποφέρεις. Σκεφτήκαμε ότι είναι το καλύτερο για σένα. Το καλύτερο για μένα. Παριστάνατε πως είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια. Πως όλα είναι τέλεια. Αυτό είναι το καλύτερο για μένα. Έχω θυμό, μαμά. Δεν φαντάζεσαι πόσο. Δεν αντέχω άλλο να μου φέρεστε σαν να είμαι πεντάχρονο. Γιατί ούτε εσύ ούτε ο μπαμπάς είστε ικανοί να με κοιτάξετε στα μάτια και να μου πείτε τι συμβαίνει. Καταλαβαίνω, δεν είμαι χαζή. Λυπάμαι, αγάπη. Λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Και έμαθες έτσι για το διαζύγιο, αλλά... συμβαίνουν αυτά. Για αυτή τη δίθεν οικογένεια που μου παρουσιάσατε, εγώ άφησα τον έρωτα της ζωής μου, τον Λουκά. Και όλα αυτά για να επιστρέψω στο σπίτι και να ανακαλύψω ότι το διαλύεται και μάλιστα κρυφά. Δεν άντεχα άλλο. Δεν άντεχα. Είχα φτάσει στα όρια μου. Τι θέλεις να κάνω? Και τι έκανες, μαμά? Έψαξες να βρεις δικηγόρο. Τουλάχιστον ο μπαμπάς το παλεύει, δεν παρετείται. Και είναι ικανός για τα πάντα προκειμένου να σώσει αυτό που έχετε. Και προτιμώ να είναι ένας καραγκιόζης που πέφτει κάτω και παριστάνει ότι έπαθε έμφραγμα, παρά ένας δηλός σαν και σένα, μαμά. Προσποιήθηκες ότι έπαθες έμφραγμα? Όχι. Δηλαδή, ήταν μια κρίση πανικού που μου φάνηκε σαν έμφραγμα. Προκόπη, έπαθες έμφραγμα ή όχι? Όλα σώζονται, ρε φίλε. Ναι. Την ίδια μαλακή είπε και ο Θωμάς και να που φτάσαμε. Μάστορας, γιατρός, κοίτα. Μπομπο Μάστορας. Δεν μου λες έχεις κανένα κάτι. Έχεις δύο καρυδάκια να σπάσω. Σκεφτώσου, Φρανκ. Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω με πόση ώρα θα μπορεί ακόμα να καθυστερεί ο Ζήσης κάτω πιλατό στην καθημερινή του νοσοκομείου. Γιατρέ. Μου είπε η νοσοκόμα να περάσω. Θα αργήσετε γιατί με πονώνει πολύ τα πόδια μου. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι. Καθίστε και θα έρθω εγώ. Πας καλά, θα φύγουμε εσύ τελώς, ήρθαμε για τα στοιχεία και θα φύγω εγώ στα στοιχεία. Τι λένε, φίλε. Πήγαινε, ρίξε μια ματιά δίπλα και εγώ παράλληλα θα μαζέψω τα στοιχεία. Πήγαινε. Τι! Είσαι με τα καλά σου. Εγώ δεν πρόκειται να ανοίξω μια ματιά σε κανένα. Πάμε. Μα γιατί δεν σ' αρέσει κιόλας? Τι θα κάνεις, ρε μεγάλε? Θα ανοίξεις τα ποδαράκια, κάτι θα δεις ενδιαφέρον, δεν μπορεί.
Πάσε με ρεγόνι, εντάξει λοιπόν. Κοίταξε, επειδή θα παντρευτεί, δεν θα μα το παίξει εμά μονογαμιά. Πήγαινε, κάνε πώ κοιτά. Μην κοιτά. Βάλει και λίγο χέρι και πε να έρθει κανένα μήνα. Όχι, όχι, πάμε, πάμε. Λοιπόν, άκου να σου πω, γράκι μου, δεν θα καστρώσει και εμένα. Θέλουμε να μάθουμε αν κάστρωσε στη ρίτα. Και αυτό είναι γραμμένο εδώ. Οπότε, άιτε. Άιτε, γιατρέ. Ζωή, αγάπη μου, πρέπει να μιλήσουμε. Δεν χρειάζεται, μαμά. Έχω φίλες με χωρισμένους γονείς, ξέρω πώς γίνεται. Απλά πίστευα ότι αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ σε εμάς. Μεγάλωσες απότομα. Σε όλα που είπες έχεις δίκιο. Ο εγωισμός του πατέρα σου και όλα αυτά που έκανε τα έκανε από καλοσύνη. Επειδή αγαπούσε την οικογένειά του. Και αν τα έκανε σαν τα μούτρα του, και γι' αυτό ακόμα τον αγαπώ. Που είναι σε όλα το αδέξιος. Μπαμπά μου, κάνεις μια χάρη. Ναι, παιδί. Προσποιήσου ένα πραγματάκι. Σε παρακαλώ, μόνο λίγο, να το δούμε που το χάσαμε. Δεν γίνεται, αποκλείεται. Έλα, μπαμπά, σε παρακαλώ. Έλα, λίγο. Λίγο, να γελάσουμε. Λοιπόν. Ωχ, παιδιά, δεν είμαι καλά. Μια σουβλιά είναι... Έλα, Προκόπη, είσαι βαρύς, μην πέφτεις πάνω μου. Προκόπη. 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 Καλό. Λοιπόν, πάω να φέρω τη φωτογραφική μηχανή. Τι θα το κάνουμε πάλι από την αρχή? Ναι. Για να κάνουμε νέα αρχή. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να κάνεις νέα αρχή με όλους. Σύμφωνοι. Κοιτάξτε, δεν έχω να σας πω τίποτα. Είστε μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά. Ελάτε πάλι σε ένα μήνα και βλέπουμε. Μα σας είπα, γιατρέ, είναι εσωτερικό. Και κοιτάξτε, οι όγκοι μου προκαλούν πολλά κουλπικά υγρά. Ναι, ναι, αυτό το είδα. Το είδα. Αλλά μην ανησυχείτε. Είναι φυσιολογικό. Είναι συνήθες το φαινόμενο. Εσείς είστε μια χαρά. Να πίνετε πολλά υγρά για να αναπληρώσετε τα υγρά που χάνετε εκεί. Και ελάτε σε 2 μήνες από τώρα. Κοιτάξτε, γιατρέ, άλλαξα γυναικολόγο γιατί μου είπαν ότι είστε καταπληκτικός. Και ανησυχώ πολύ για τους όγκους. Εξετάστε με για να είμαι πιο ισχύ, σας παρακαλώ. Μάλιστα. Αλλά μετά θα ανησυχώ εγώ. Μεγάλη! Είναι έγκυος! Τι λέτε, κύριε, εγώ. Αποκλείεται. Σοβαρά! Ζημιά, Ρίκο. Έκανε ζημιά. Την έκανε στη ζημιά. Φραγκίσκο. Έκανα ζημιά. Έκανα ζημιά. Έκανα ζημιά. Έκανα ζημιά. Έλα, φάκι. Πέρασε, πέρασε. Ο Λουκάς είναι εδώ. Εδώ είναι, εδώ είναι, εδώ είναι. Γύρισε και μένουμε μαζί. Λουκά! Ξέρεις τώρα πώς είναι. Ο Λουκάς κοιμάται βαριά και καμιά φορά δεν ακούει. Λουκά! Κάτσε, 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 παιδί μου, κάτσε. Ναι. Έφερα κάτι... Να το γλυκάνεις. Λουκά! Τι σημαίνει σου? Ο Πάκης. Ο Πάκης. Ήρθε να φάμε πρωινό όλοι μαζί. Έφερε και γλυκά. Ναι. Καθίστε. Καθίστε να τα πείτε εσείς. Θα φτιάξω εγώ 2 καφεδάκια. Πείτε τα. Πείτε τα. Μην περιμένετε. Πείτε τα. Εσείς φέρνετε το καφεδάκι. Λοιπόν, ξέρεις, Λουκά, βασικά εγώ... Κι εγώ! Κι εγώ, κι εγώ το ίδιο, κι εγώ. Τι και εσύ, ρε, τι και εσύ. Κι εγώ, ό,τι και να πει ο Πάκης με εκφράζει. Και εμένα, και, δηλαδή και εσένα, όλους μας. Κοντολογήσου ό,τι και να πει, ό,τι και να πει ο Πάκης μας εκφράζει όλους. Τι έλεγες, Πάκη? Σκέφτηκα... Κι εγώ. Τι σκέφτηκες? Σκέφτηκα ότι είσαι στο τμήμα. Ξέρεις, ο πεθαρός μου έχει ψώνει με αυτές τις επίσημες φωτογραφίσεις. Και θα ήθελα να είσαι κι εσύ. Κι εγώ.
Κι εγώ ρε φίλε, κι εγώ θα θέλω να είσαι κι εσύ. Κι εγώ και κι όλοι μας. Τουλάχιστον σκέψου το. Τι είναι? Εκλεράκια. Ρίτα, αγάπη μου, περίμενε. Άσε με να σου εξηγήσω. Είμαι βλάκας και ηλίθιος, το ξέρω. Και σου ζητάω και συγγνώμη, αλήθεια. Πρέπει να μ' ακούσεις. Έχω τουλάχιστον δικαίωμα να σου εξηγήσω. Ρίτα μου, μωρό μου, πρόσεξε, μην κάνεις κάτι που μπορεί μετά να το μετανιώσεις, ε. Κοίτα, είμαι ο πατέρας του παιδιού μας. Τι να κάνω, δεν μιλούσες ποτέ για το θέμα. Μια φορά σου ζήτησα να έρθω μαζί σου στο γιατρό και δεν με άφησες. Και μετά μου λες να ξεχάσω ότι περιμένουμε παιδί. Δηλαδή, να ξεχάσω το παιδί μου. Και μετά θες να καθυστερήσουμε και το γάμο. Δεν σε καταλάβαινα, αγάπη μου. Και γιατί δεν ρώταγες εμένα? Με έχεις ανησυχήσει πάρα πολύ. Δεν έτρωγες, δεν κοιμόσουν, δεν ήθελες να κάνουμε έρωτα. Και για να ξέρεις, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολη η επιλογή να πω ότι κρατάω το παιδί μόνη μου. Έκλαιγα κρυφά για να μην σε ανησυχήσω. Αλλά όλα διορθώνονται, Μελέτη. Όλα. Όλα εκτός από το να πιστεύεις ότι είμαι μία από αυτές τις γυναίκες που λένε ψέματα ότι μένουν έγκυες για να παντρευτούν. Όχι αυτό. Δεν θα υπάρξει γάμος. Τέλος. Κάνεις καμιά απότομη κίνηση. Thank you.
τόσο ψηλά τα χέρια. Ήρεμα, ήρεμα. Εσύ αυτό. Πάρε αστέρι. Παιδιά, παιδιά, ο κύριος διοικητής. Σύρμα. Τι έγινε, είμαστε έτοιμοι? Ναι, ναι. Περιμένουμε το φουντάκι την κόρη σας, κατάλληλα είμαστε έτοιμοι. Ωραία, ωραία. Σε παρακαλώ, παιδί μου. Πήγαινε να δεις που είναι ο φουντάς και η Αθηνά. Μάλιστα. Έτσι. Μια ωραία, μεγάλη παρέα. Λείπει ο Προκόπης. Α, ναι, ο Προκόπης. Μα, πού είναι ο Προκόπης?